επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτηση με την τροπολογία πρόκληση για το λαό, μία διάταξη έσχους που επιβεβαιώνει τον αντιλαϊκό κατήφορο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τη βρώμικη δουλειά που αναλαμβάνει για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Αναφέρουμε στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει μείωση σε 10-15% του φορολογικού συντελεστή στα μερίσματα των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων και των εφοπλιστών, δηλαδή στα κέρδη τους. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει προσυμφωνήσει το παραπέρα τσεκούρωμα του αφορολόγητου από τα 8.600 στα 5.600, που λεηλατεί το λαϊκό εισόδημα, διατηρώντας τη φορολογία στους μισθωτούς το 22% από το πρώτο ευρώ, αναγκάζοντας ακόμα και τον άνεργο να πληρώσει 22% φόρο για το πενιχρό επίδομα που του δίνεται. Να λοιπόν πώς υλοποιείται η δίκαιη ανάπτυξη για το κεφάλαιο που υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια θα υπάρξει και συνέχεια με νέα φορολογικά κίνητρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Πετσιόλας το ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται στη Βουλή τέτοιου είδους μέτρα εντός διμήνου. Αυτή είναι η ταξική, απάνθρωπη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη για την ολιγαρχία του πλούτου. Αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Και να θέλετε να κρυφτείτε, η χαρά δεν σας αφήνει. Είναι πρόκληση, πραγματικά πρόκληση. Οι εφοπλιστές, αν και απολαμβάνουν πλειάδα προνομίων και φοροαπαλλαγών και με συνταγματική πρόβλεψη, να επιβαρυνθούν με 10% επί των εισαγόμενων μερισμάτων των μελών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, όταν ο εργαζόμενος φορολογείται με 22% και το κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, βιομήχανοι, δηλαδή οι εφοπλιστές, όλοι αυτοί καταβάλουν μόλις το 6% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ ως εθελοντική προσφορά στην οικονομία, όπως λένε, λες και κάνουν χάρη, φαντάζεσαι κάτι λιγότερο από ψίχουλα όταν οι εφοπλιστές καρπώνονται επιδοτήσεις, αφορολόγητο πετρέλαιο και τσάμπα εκμετάλλευση των υποδομών, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους κάνει δώρο την επέκταση στις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές, τη μαύρη εργασία χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Μάλιστα, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους αναφέρεται ότι επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια μείωση εσόδων από αυτή την ρύθμιση από το έτος 2020 και εξής ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η ανωτέρω μείωση, αναφέρει, θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο λαός θα κληθεί να πληρώσει και αυτόν τον λογαριασμό στο όνομα της διαμόρφωσης του φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που προϋποθέτει θυσίες για την εργατική τάξη χωρίς τέλος. Αργά βέβαια ή γρήγορα θα πάρετε το μάθημα, δεν υπάρχει περίπτωση, το μάθημα που σας αξίζει από τους εργαζόμενους και τους ανέργους. Και μόνο το γεγονός ότι θα συμπεριληφθεί αυτή η τροπολογία ως διάταξη, ως άρθρο, αυτή η κατάπτυση τροπολογία στο νομοσχέδιο που κουβεντιάζουμε, αποτελεί για μας ένα σημαντικό λόγο για να καταψηφίσουμε επί της αρχής το σχέδιο νόμου. Τώρα για το αυτό καθ' αυτό σχέδιο νόμου. Το παρόν σχέδιο νόμου για τον επαγγελματικό αθλητισμό αποτελεί άλλη μια νομοθετική προσπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια των προηγούμενων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να ρυθμίσει την επιχειρηματική δράση στο χώρο που παράγει και αναπαράγει τη σύψη, τη βία και την ασυδοσία. Όλες οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να αρνούνται την υιοθέτηση των όριμων και αυτονόητων προτάσεων του ΚΚΕ για τη μεταφορά των ΠΑΕ από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού που είναι σήμερα στο Υπουργείο που είναι και να πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί όπου πρέπει να γίνεται ο έλεγχός τους ως ανώνυμες εταιρείες, να αποδοθούν όλα τα χρέη στο δημόσιο και να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα. Η υιοθέτηση της πρότασης του ΚΚΕ, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί προϋπόθεση για να ασχοληθούμε πραγματικά κάποια στιγμή με τον αθλητισμό στη χώρα μας. Άρα, αυτό το σχέδιο νόμου, στην πραγματικότητα, δεν συνιστά ένα αθλητικό νομοσχέδιο. Δεν ασχολείται καθόλου με την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, με τα χρονίζοντα προβλήματα για το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα μεγαλώσει η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Ενώ το επαγγελματικό ποδόσφαιρο χρηματοδοτείται αδρά με εκατομμύρια ευρώ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως επιχορήγηση από την πολιτεία. Όταν όμως πρόκειται για γήπεδα των επιχειρηματιών, αμέσως γίνονται μελέτες, εγκρίνονται με fast track διαδικασίες, ξεπερνιέται η γραφειοκρατία. Σήμερα, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ περιόδευσε με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον Γιάννη τον Πρωτούλη, στα πρώην ΤΕΦΑ. Διαπιστώθηκε ότι για τους αυριανούς 1.200 φοιτητές, δηλαδή που φοιτούν τώρα στη Δάφνη, υπάρχουν απαξιωμένες, εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις. Και ενώ υπάρχουν μελέτες, τα πάντα όλα, για σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, χρόνια τώρα και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες σφυρίζουν κλέφτικα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και μιλάμε για το πρώτο επιστημονικό δυναμικό της χώρας στον χώρο του αθλητισμού. Γιατί άραγε? Στα ερασιτεχνικά σωματεία, τα κύτταρα του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, δεν είναι αλλιώτικη. Μαραζώνουν χωρίς την απαιτούμενη στήριξη. Η χώρα μας διαθέτει χιλιάδες ερασιτεχνικά σωματεία και εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, παιδιά ακαδημιών. Το κράτος και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και τούτοι εδώ είναι απούσες. Αυτό που τελικά έγινε είναι ο λεγόμενος ερασιτεχνικός αθλητισμός να ενσωματωθεί πλήρως στο πρότυπο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού και να υιοθετήσει όλες τις παθογένειες και τα κουσούρια ταυτόχρονα. Σήμερα, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, η συστηματική και καθημερινή αθλητική δραστηριότητα που αγκαλιάζει χιλιάδες νέους και αποτελεί ασπίδα προστασίας τόσο σε θέματα υγείας, όπως για παράδειγμα το θέμα της παχυσαρκίας, αλλά και από τα επικίνδυνα μονοπάτια των ναρκωτικών, οφείλεται αποκλειστικά στην προσπάθεια των ανθρώπων που είναι σε αυτούς τους χώρους, στα σωματεία. Όταν όμως αυτή η προσπάθεια δεν έχει την κατάλληλη υποστήριξη σε υποδομές, επιστημονικό δυναμικό, γυμναστές, γιατρούς, αναγκαία χρηματοδότηση, στερεύει, χάνει τη δυναμική της. Πολλά σωματεία, αν δεν σταματήσουν τη λειτουργία τους, στην καλύτερη περίπτωση συγχωνεύονται και συνεχίζουν την αναζήτηση χρημάτων και χορηγών για να βγει η χρονιά όπως, να πληρώσουν διαιτητές, να πληρώσουν τους γραμματείς. Αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η ύπαρξη ενός γιατρού, το αυτονόητο στους αγώνες, ή η μεταφορά των αθλητών και πάρα πολλά άλλα. Η όποια χρηματοδότηση από χορηγούς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διασφαλίσει ούτε να καλύψει σε διάρκεια, ποιότητα και ποσότητα όλες τις λειτουργικές ανάγκες ενός σωματείου σε επίπεδο γειτονιάς. Το σχέδιο νόμου δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Δεν εισάγει τρόπους ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή. Εισάγει τον έλεγχο μπαμπούλα, με τη δαμόκλεια σπάθη της εφορίας, το κυνήγι με τα άφημη, με τη φορολογική ενημερότητα. Σας το είπαν ακόμα και άνθρωποι του αθλητισμού στην ακρόαση των φορέων, με τους οποίους συνεργάζεστε και καλά κάνετε. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Το κριτήριο του κέρδους. Αυτό αναζωπυρώνει κάθε τόσο τη διαφθορά, τη βία, τον τζόγο, τον στοιχηματισμό, παράνομο και νόμιμο, καθιστώντας τον έλεγχο ατελέσφορο, ούτε και συνιστά ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων των αθλητών στα σωματεία, στη μαζικοποίησή τους και τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δηλαδή, 2-3 άνθρωποι το πολύ να δραστηριοποιούνται στα περισσότερα σωματεία, ειδικά στην επαρχία, οι οποίοι τρέχουν για όλα, αφήνοντας οικογένειες, σπαταλώντας χρόνο, χρήμα. Μπορεί αυτός ο κόσμος όντως να κουβαλάει διάφορες συνήθειες, στρεβλώσεις, αλλά βοηθήστε να ξεπεραστούν. Μην τους δυσκολεύετε την προσπάθεια. Ενισχύστε τη συμμετοχή, ούτως ώστε η Γενική Συνέλευση να ελέγχει πραγματικά το Διοικητικό Συμβούλιο και το Σωματείο. Σε σχέση με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η δημιουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα χρηματοδοτείται με τα χρήματα του ελληνικού λαού, επιχειρεί να θέσει κανόνες μέσα στους οποίους θα αναπτυχθεί η επιχειρηματική δράση στον χώρο του εμπορευματοποιημένου ή του λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού. Επιδιώκει να βάλει χαλινάρι στα θηρία που συγκρούονται στον χώρο και να βάλει κανόνες στη μοιρασιά της λίας. Τα έχουν ζήσει πολλές φορές οι φίλαθλοι και όσοι ασχολούνται κυρίως με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ότι επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και πάντα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι στη φύση του συστήματος το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό και με αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο δίνει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Θα έλεγα μάλιστα ότι το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι η δίθεν επιδίωξη της κυβέρνησης να θεσπίσει κανόνες στο στοίχημα και την εμπλοκή των εταιριών αυτών με τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Η αλήθεια όμως είναι ότι ανοίγει διάπλατα την πόρτα στις στοιχηματικές εταιρείες να παρέμβουν πιο άμεσα, καθώς επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων ή και μετόχων τους στη μετοχική σύνθεση των ΠΑΕ-ΚΑΕ, όπως και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Αθλητισμού. Ενώ ο περιορισμός του 15% στους μετόχους τους αποτελεί το απαραίτητο φύλλο σικής για να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα στην ΟΠΑΠ ΑΕ να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στα στοιχήματα των υποδρομιών, καθώς θα κατέχει συγκεκριμένη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διατάξεις που αφορούν τις εγγυητικές επιστολές των ΠΑΕ, των ΚΑΕ, των ΤΑΑ για τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους σε αυτές, ούτε καν τους αθλητές, καθώς σκόπιμα παραμένει στο σκοτάδι ποιος έχει προτεραιότητα σε περίπτωση χρεών της ΠΑΕ. Στόχος όλων αυτών των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου είναι να ξεκαθαρίσει το επιχειρηματικό τοπίο από τη μαρίδα και να μείνει μεγαλύτερο μερίδιο για τους μεγάλους παίχτες από την πίτα των επιχειρηματικών κερδών. Έχει ξεκινήσει εξάλλου από πέρυσι κουβέντα για αναδιάρθρωση στον χώρο της Σούπερ Λίγκα με την μείωση των ομάδων και τη διαχείριση των τηλεοπτικών συμβολέων των χορηγιών και άλλα. Άλλη πλευρά του νομοσχεδίου είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί τον πιο ασφιχτικό έλεγχο στη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών με την καθιέρωση ελέγχων στην οικονομική διαχείριση μέσω Επιτροπής Ελέγχου, ενώ αυστηροποιεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία του αθλητικού σωματείου μέσω των διαρκών πιστοποιήσεων. Χρειάζεται εξυγχρονισμός, χρειάζονται αλλαγές, βεβαίως. Βεβαίως χρειάζονται και μάλιστα κάποιες είναι και υπερόριμες, όπως σε σχέση με τις αρχαιρεσίες και τις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, που ναι μεν έχουν καθυστερήσει δεκαετίες, όπως για παράδειγμα η απλή αναλογική, χρόνια τη συζητάμε, ή η κατάργηση της εκπροσώπησης δια αντιπροσώπου ή πληρεξουσίων. Όμως οι όποιες αγνές προθέσεις ισχυρίζεται ότι έχει στα συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου νόμου η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός καταραίουν στο γεγονός ότι εξαιρεί από την όλη διαδικασία την ΕΠΟ. Δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τα φαινόμενα που λέτε κύριε Υπουργέ ότι πάτε να αντιμετωπίσετε στις άλλες ομοσπονδίες δεν υπάρχουν στην ΕΠΟ. Σας καταθέσαμε τροπολογία, προσθήκη, με βάση την οποία επιβάλλονται κυρώσεις στην ΕΠΟ από τη μη εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 31 του νόμου 2725 του 99, διάταξη η οποία ρητά προβλέπει ότι η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος, περιορισμό άλλου φορέα. Είναι δυνατόν οι απόφοιτοι των ΣΕΦΑ, των πρώιτεμφα, να μην μπορούν να δουλέψουν σαν προπονητές σε όλες τις κατηγορίες επειδή το αρνείται η ΕΠΟ, απαγορεύοντας μάλιστα την πρόσληψή τους στα σωματεία ποδοσφαίρου της ελληνικής επικράτειας, ενώ έχουν κρατική άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την τυπική διαδικασία, γιατί δεν έχουν περάσει πρώτα από το ταμείο της ΕΠΟ για να πάρουν την πιστοποίηση της ΟΕΦΑ. Και φυσικά το κόστος μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η κατηγορία. Δεν εξαρτάται δηλαδή η πορεία σου σαν προπονητής από τις ικανότητές σου, την προσπάθεια που καταβάλεις, αλλά από την τσέπη σου. Ωραία κριτήρια. Αθλητισμός με πλήρη αξιοκρατία. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει σε άλλα αθλήματα. Και εδώ είναι το εντυπωσιακό. Στο μπάσκετ, για παράδειγμα, για να μπορείς να κάτσεις στον πάγκο μιας ομάδας, δεν χρειάζεται να πάρεις πιστοποίηση από σχολή της FIFA. Και μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ. Κανονική μπίζνα δηλαδή. Εδώ ο έλεγχος, εσείς που έχετε αναγάγει σε υπέρτατο ζήτημα, το ζήτημα του ελέγχου. Εδώ γιατί δεν ελέγχονται. Περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, να πάρετε θέση σε αυτά τα ζητήματα. Όλοι που μιλάτε για το δίκαιο του αιτήματος των προπονητών, γιατί είναι τα αιτήματα των προπονητών εδώ στην τροπολογία, σας καλούμε να την κάνετε δεχτή και να υπερψηφιστεί ένα δίκαιο αίτημα. Για τις θητείες. Είμαστε υπέρ της ανανέωσης των προσώπων. Θεωρούμε όμως ότι δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο η διοικητική αποτελεσματικότητα, ούτε πατάσσονται τα φαινόμενα της διαφθοράς. Δεν γεννήθηκε κανένας αιώνιος πρόεδρος. Την ανανέωση δεν την επιβάλλεις από τα πάνω, την καλλιεργείς, τη δημιουργείς. Καλλιεργείς τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Χρηματοδότησε σωματεία, φτιάξε υποδομές, ανέβασε τις μορφές συμμετοχικότητας. Αναφέρεται σε τίποτα από όλα αυτά το σχέδιο νόμου. Εδώ όποιος αποφασίσει να συμμετέχει ενεργά πάει για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος. Εφορίες, αφημί, φορολογικές ενημερότητες. Ξαναλέμε όμως, για να μην παρεξηγηθούμε, έλεγχος πρέπει και μπορεί να γίνεται και σήμερα αρκεί να ασκείται αυτός ο έλεγχος. Γι' αυτό λοιπόν για τις θητείες θα ψηφίσουμε παρόν. Για τη βία. Για τη βία επιχειρείται η αντιμετώπιση του φαινομένου μόνο στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των μέτρων. Φυσικά πουθενά στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει ξεκάθαρα η σύνδεση του ίδιου του φαινομένου της βίας με τις λογικές της εμπορευματοποίησης, παράγωγο της οποίας είναι η βία. Η προσθήκη στις διατάξεις που αφορούν τη βία αποτελεί προσαρμογή στον ποινικό κώδικα που ενισχύουν την καταστολή και την περιστολή ατομικών δικαιωμάτων. Εξυπηρετεί την πρόθεση προστασίας του προϊόντος που ακούει στο όνομα βιομηχανία αθλητικού θεάματος και έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να καταπολεμάει το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα, η οποία αρκετά συχνά πλέον εμφανίζεται και εντός γηπέδου σε ανεπτυγμένες ποδοσφαιρικές αγορές. Άλλη μια αυστηροποίηση. Αυστηροποίηση βλέπουμε επίσης και στην παραβίαση των περιοριστικών όρων. Η προσωρινή κράτηση γίνεται φυλάκιση, δηλαδή ποινές που ξεπερνούν και τον κοινό ποινικό κώδικα. Και ρωτάμε, η αυστηροποίηση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, όπως για παράδειγμα ποινή χωρίς αναστολή, μείωσε τέτοιου είδους φαινόμενα? Δεν αντιμετωπίζεται, κυρίες και κύριοι, η βία αν δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια. Δεν παράγει ο αθλητισμός βία από μόνος του. Είναι κοινωνικά τα αίτια. Αναπαράγονται στο γήπεδο, με την επιχειρηματική δράση να εντείνει και να πολλαπλασιάζει τα φαινόμενα. Κανένα μέτρο στα σχολεία, στην εκπαίδευση, στην αγωγή των νέων ηλικιών. Αυτό όμως που μας φοβίζει, με βάση την πείρα που υπάρχει, το γήπεδο αποτελούσε εργαστήριο πάντα και δοκιμάζονταν μέθοδοι που μετά εφαρμόζονταν και στο ίδιο το κίνημα. Προσέξτε το αυτό. Αντίθετα, σε ό,τι διέπει τη λειτουργία των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων, το σχέδιο νόμου προσαρμόζει πλήρως τη συντήρηση και τη λειτουργία του στα επιχειρηματικά σχέδια. Δίνει τη δυνατότητα στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ να παρεμβαίνουν εκεί που εξυπηρετείται η δική τους λειτουργία, η επιχειρηματική λειτουργία, καθιερώνοντας την ανταποδοτική λειτουργία τους για το λαό, ο οποίος σε μια πορεία βέβαια θα χάσει το δικαίωμα στην πρόσβαση μέσω των πολυετών παραχωρήσεων στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ. Με τη συστηματική υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, οι εγκαταστάσεις είτε θα υποβαθμίζονται είτε θα παραδίνονται στις επιχειρηματικές ορέξεις. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας επιχειρηματικά σχέδια για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 2004. Υπάρχει κατηγοριοποίηση των υποδομών. Έχουμε προσωρινές, για παράδειγμα, εγκαταστάσεις ομάδας Ζ2 που δεν χρειάζονται αδειοδότηση εξωτερικού τύπου για τον τουρισμό και άλλες δραστηριότητες. Ποιοι διευκολύνονται με αυτόν τον τρόπο? Είναι φανερό, οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως ατραξιόν για να προσελκύσουν διοργανώσεις και γεγονότα, τουρνουά και διάφορες άλλες επικερδείς δραστηριότητες. Θέλουν να στήσουν υποδομές εύκολες και γρήγορα να τις ξεστήνουν. Όλα αυτά υπηρετούν, κατά τη γνώμη μας, τις γενικότερες κατευθύνσεις απεμπλοκής του κεντρικού κράτους από την υποχρέωση να συντηρεί και να κατασκευάζει αθλητικές υποδομές και να τις φορτώνει στις πλάτες του λαού μέσω των Δήμων και των Περιφερειών. Στο άρθρο 36 θα συμφωνήσουμε διότι αφορά τις άδειες με αποδοχές των εργαζομένων ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών που εργάζονται στο δημόσιο. Όπως επίσης και με το άρθρο 55 που αφορούν τους εργαζόμενους στις ομοσπονδίες, αρκεί να διασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι και να μην συνδέονται με την αθλητική αναγνώριση. Για τις υποδρομίες, εδώ φαίνεται καθαρά αυτό που τόσα χρόνια λέμε και σε εσάς και στους προηγούμενους. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον αθλητισμό? Θα γίνεται αντικείμενο κουβέντας για το ποιος θα ελέγχει το τζόγο στις υποδρομίες? Μας έκανε εντύπωση η κόντρα που αναπτύχθηκε στην ακρόαση των φορέων και σε πολλούς άλλους. Ευχαριστούμε, αλλά εμείς δεν θα συμμετέχουμε. Εμείς δεν θα πάρουμε από αυτή την κόντρα. Δηλαδή να διαλέξουμε ποιος θα διαχειρίζεται το τζόγο. Γι' αυτό φυσικά και καταψηφίζουμε. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι εκεί που δουλεύουν. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση από τη μία καταγγέλει τα άθλια φαινόμενα που επικρατούν στον χώρο του αθλητισμού, αλλά δεν αμφισβητεί το μοντέλο του αθλητισμού των επιχειρηματιών. Αντίθετα, τον θεωρεί μονόδρομο. Η αιτία λοιπόν και είναι η επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού, και εδώ υπάρχει απόλυτη ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του κινήματος αλλαγής και των άλλων κομμάτων. Τα φαινόμενα διαφθοράς και η βία θα υπάρχουν όσο θα υπάρχει ο αθλητισμός ως επιχείρηση. Θα υπάρχουν και τα στημένα, ο τζόγος, ο νόμιμος και παράνομος στοιχηματισμός και κυρίως θα καλλιεργείται η συνείδηση με τις αξίες του σάπιου συστήματος. Δηλαδή όλα για την επίδοση, όλα για την πρωτιά, όλα για το κέρδος. Και μάλιστα έχει γίνει συνείδηση ότι αν δεν έχει υλικό κίνητρο δεν αξίζει να ασχολήσει με τον πρωταθλητισμό. Αλήθεια, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον αθλητισμό? Αυτά είναι η σημερινή αξία? Αυτά είναι το σημερινό πρότυπο? Ούτε η αιτία είναι η θητεία των προσώπων σε ένα θεσμό ή σε ένα όργανο, ούτε η έλλειψη της ποσόστοσης για τη συμμετοχή των γυναικών στα σωματεία, που ποιος δεν τη θέλει. Δημιουργείται μια ελπίδα που κατά τη γνώμη μας είναι ψεύτικη, ότι αν αλλάξει ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα σύψης, θα διασφαλιστεί η νομιμότητα. Τα φαινόμενα είναι επαχτά, αλλά δεν αποτελούν την αιτία της σύψης, αλλά τα αποτελέσματά της. Δεν είναι ούτε πρωτόγνωρα, ούτε αποτελούν ελληνική ιδιομορφία. Και ολοκληρώνω. Τελειά. Το δεύτερο ζήτημα, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, είναι το ζήτημα με τα στημένα. Το πιο φρέσκο παράδειγμα είναι ο υποβιβασμός του Όφη και του Εγυνιακού από την πρώτη την τάξη κατηγορία για λόγους παράνομου στοιχηματισμού. Στο κυνήγι του κέρδους, αυτός που την πλήρωσε είναι το ιστορικό σωματείο του Ηρακλείου με χιλιάδες φιλάθλους σε όλη την Κρήτη. Το θύμα βέβαια δεν είναι ο λεφτάς επιχειρηματίας, αυτός δεν θα χάσει. Τα θύματα είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι προπονητές, είναι οι παίκτες, είναι οι χιλιάδες φιλάθλοι που αγαπούν τη φανέλα. Οι ευθύνες της πολιτείας, των εκάστων κυβερνήσεων και της σημερινής, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είναι βαριές. Να γιατί οι φιλάθλοι του Όφη, του Εγυνιακού, των άλλων ομάδων πρέπει να στοχεύσουν την πραγματική αιτία του προβλήματος και να μην στοιχίζονται πίσω από τα συμφέροντα κάθε επιχειρηματία. Για το ΚΚΕ, η πραγματική εξυγίανση του αθλητισμού προϋποθέτει την κατεδάφιση αυτού του σάπιου οικοδομήματος που έχει τα στηρίγματά του στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στους πολιτικούς και αθλητικούς παράγοντες, με τους οποίους διαπλέκονται και που εντάσσουν σε αυτές τις επιχειρηματικές τους διαπλοκές άλλες δραστηριότητες, είτε στείνοντας παιχνίδια, είτε ξεπλένοντας μαύρο χρήμα, είτε εξαργυρώνοντας την αγάπη χιλιάδων φιλάθλων για τα σωματεία τους, προκειμένου να διαμορφώσουν και να οικοδομήσουν ένα δίθεν λαϊκό προφίλ και να στρώσουν το έδαφος για άλλους οικονομικούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.